και προπαντός Καρδάμιλα, Βροντάδος, Βολισσός και Πυργή είναι σε μηδενική βάση. Δεν έχουν προσωπικό, έχουν απολυθεί οι πάντες και με δίμηνα και με εξάμηνα και με οχτάμηνα και του ΑΕΔ που είχαμε προλάβει, όλοι σχεδόν έχουν φύγει. Λίγα άτομα μένουν μόνο στο Δημοχείο, περίπου 8 με 10 άτομα. Και προσπαθούμε να καλύψουμε όλο το φάσμα της καθαριότητας από μέσα από την καθαριότητα του Δημοχείου. Ήδη έχουμε ξεκινήσει, σε 2 μέρες προσλαμβάνουμε 28 άτομα, πιάνουν δουλειά 28 άτομα, τα οποία τα 10 είναι για το Δημοχείο και τα υπόλοιπα είναι περιφερειακά στους άλλους αντιδημάρχους. Εκτός τα 28 άτομα, πιστεύω ότι μέσα σε 5 μέρες, το αργότερο 10 μέρες, θα πάρουν μία παράταση αυτή που ήταν του COVID στο εξάμηνο, άλλους 2 μήνες. Οπότε πιστεύω ότι θα καλυφθούμε μέχρι τέλος του καλοκαιριού. Ξεκίνησε ήδη, η έγκριση έχει έρθει, έχουμε στείλει επιστολή προς το ΑΣΕΠ και θα ξεκινήσει και μία διαδικασία για 14 άτομα με 8 μήνων σύμβαση, η οποία πιστεύω ότι Νοέμβριο και Δεκέμβριο θα έχουν προσληφθεί και 5 μήνες από το 22. Μέχρι στιγμής αυτές είναι οι ενέργειες που έχει κάνει η Υπηρεσία Καθαριότητας. Του κορονοϊού πόσοι είναι περίπου? Του κορονοϊού είναι καμιά 15 είναι εξάμηνο, οι οποίοι θα παραταθούν, και καμιά 10, άντε το πολύ, δεν θυμάμαι ακριβώς, 15, οι οποίοι είναι 8 μήνων και λίγουν σε 2 μήνες, θα λήξουν και αυτά.